ποτέ να παρακολουθείτε τον εαυτό σας. Ανοίξω τα μάτια μου, αρχίζει πάλι η προβολή. Πριν από μία εβδομάδα, αποφάσισα να κόψω το κάπνισμα. Κάπνιζα περίπου 3% την ημέρα. Μου άρεσε να βλέπω τον εαυτό μου να καπνίζει. Το έκοψα μαχαίρι. Όντας θεατής του εαυτού μου, δεν έχω καμία σχέση με τις αισθήσεις μου. Ανάμεσα σε μένα και σε αυτές υπάρχει η απόσταση της προβολής. Ό,τι συμβαίνει, το ζει και το αισθάνεται ο εαυτός μου στην ταινία. Αυτός πονάει. Αυτός αγαπάει, αυτός κρυώνει ή πεινάει. Όχι εγώ. Ποτέ εγώ. Δεν δένομαι με τίποτα. Με κανέναν και με τίποτα. Μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητό μου, αλλά αν το κλέψουν, δεν πρόκειται να στεναχωρηθώ. Μπορεί να πάρει το σπίτι μου φωτιά και εγώ να με βλέπω απλώς να λέω «Α, το σπίτι μου πήρε φωτιά». Αυτό που λέω απλώς το καταλαβαίνεις ή το θεωρείς μαλακία. Ή απλώς με λες ψυχρό γουρούνι μου χτυπάς την πόρτα στα μούτρα και φεύγεις. Συνήθως αυτή η σκηνή παίζεται όταν χωρίζω με μια γυναίκα. Ή καλύτερα όταν μια γυναίκα με παρατάει. Με ερωτεύονται χωρίς να το θέλω. Κάτι παθαίνουν μαζί μου. Κάτι που σίγουρα εγώ δεν το έχω προκαλέσει. Μετά από λίγο καιρό θέλουν να μείνουν μαζί μου. Έχουν όνειρα για μας. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά το πράγμα γίνεται κόλλος όταν συνήθως μετά από ένα γαμίσι, εκεί που έχω ανάψει τσιγάρο, αυτή έχει ακουμπήσει στο σπίθος μου και μου λέει. Ακούω την καρδιά σου. Εγώ βλέπω τη σκηνή κάπου από το ταβάνι. Νιώθω πολύ ωραία όταν είμαστε μαζί. Νομίζω σ' αγαπάω. Εσύ. Περνάω πολύ ωραία όταν είμαστε μαζί. Αλλά όχι, δεν σ' αγαπάω. Θα μπορούσα να πω ψέματα, αλλά δεν τα κουστάρω. Τα θεωρώ χάσιμο χρόνο και εκεί αρχίζουν οι μαλακίες. Αυτή είναι μια σκηνή που την έχω δει πολλές φορές και σε πολλές παραλλαγές. Εγώ απλώς
παρακολουθώ σκηνοθετώντας. Από το ταβάνι κάνω κοντινά ή μακρινά πανοραμικά πλάνα και θυμάμαι μερικές πολύ καλές λήψεις με αφορμή αυτό το γεγονός. Η κάμερα εστιάζει στο τσιγάρο μου ή στις ζάρες των σεντονιών όταν ακούγονται οι ατάκες. Είσαι νεκρός και δεν το ξέρεις. Είσαι ένας ψυχρός μαλάκας. Α, υπάρχουν και ευαίσθητες που η περίπτωσή μου φαίνεται να τις έχει προβληματίσει. Σε αυτές κάνω πάντα κοντινά και έχω κρατήσει στη μνήμη κάποια zoom στο δάκρυ που κυλάει από το μάγουλό τους όταν μου λένε. Γιατί φοβάσαι να νιώσεις κάτι. Γιατί σε τρομάζει η ιδέα ότι κάποιος ενδιαφέρεται για σένα. Μπλα, 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 μπλα. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Εγώ πάντως έτσι είμαι. Με βλέπω με κάποια. Βλέπω να βγάζουμε τα ρούχα μας εκεί, κοντινό στα μάτια της, μετά στα δικά μου. Ύστερα η κάμερα κατεβαίνει στα χείλη της. Κοντινό στα μάτια μου, κοντινό η γλώσσα μου στο στόμα της, η γλώσσα μου στις ρόγες της. Η κάμερα τώρα ασχολείται με τα χέρια μου, ακολουθεί τη διαδρομή που κάνουν από τη μέση της στον κόλο της, καρφαλώνει μαζί τους στη ραχοκοκαλιά της και το πλάνο αλλάζει. Με ένα μακρινό πανοραμικό πέφτουμε στο κρεβάτι. Η κάμερα τώρα ακολουθεί τη γλώσσα της να κατεβαίνει από το λαιμό μου στο στήθος μου, να πέσει στην κοιλιά μου και να σταματάει στο πούτσο μου, με κοιτάει. Η κάμερα καταγράφει αυτό το βλέμμα και αφήνει τη γλώσσα της να ασχοληθεί με το καβλί μου και ξαναλάζω πλάνο. Ζουμάρω στο σουκιέν της που είναι πεταμένο στο πάτωμα, στο μαλακισμένο πίνακα που έχω στον τοίχο, στα δευτερόλεπτα που τρέχουν, στο ρολόι που είναι πάνω στο κομωδίνο. Πλάνα, πλάνα, πλάνα. Με αργή κίνηση η κάμερα τώρα επιστρέφει στο κρεβάτι. Βλέπω την πλάτη μου, βλέπω τα χέρια της να σφίγγουν τον κόλο μου. Το μικρόφωνο πιάνει αυτά που ψιθυρίζει στα αυτιά μου και εγώ έχω βάλει το κομπρεσέρ στο 3, στο maximum. Και φτάνουμε μαζί, ή σχεδόν μαζί, πάντως φτάνουμε. Ανάβουμε τσιγάρο, ο φωτισμός είναι γλυκός. Ξαφνιάζομαι, όταν κοιτάζοντας την μέσα από το φακό, τα μάτια μου, βλέπω την όμορφη. Και βλέπω ξαπλωμένη πάνω μου τρυφερή, ζεστή, χαλαρή, σχεδόν χαμογελάει. Είναι ευτυχισμένη. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εγώ της το δημιουργώ αυτό πώς. Με ποιο τρόπο. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά, δεν κουστάρω. Τεινάζω το τσιγάρο στο τασάκι και η κάμερα, αφού καταγράψει αυτή την απότομη κίνηση, απομακρύνεται. Κινείται απειλητικά πάνω από το κρεβάτι και κάποια στιγμή εκεί που έχω ξεχαστεί, η κάμερα βουτάει στα μάτια μου. Κινείται στους διαδρόμους του μυαλού μου. Βλέπω το μυαλό μου. Η κάμερα σταματά έξω από μία πόρτα, την ανοίγει και με βλέπω 9 χρονών. Μόλις έχω γυρίσει από το σχολείο και το σπίτι να είναι κάτω. Μαμά, μαμά! Φωνάζω και βρίσκω τον πατέρα μου. Παπά. Παπά. Η κάμερα ζουμάρει στα μάτια του, με κοιτάει σαν να μην με βλέπει και μου λέει πέθανε. Πέθανε. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνω, εγώ τι θα κάνω. Και με ένα νευρικό μοντάζ η κάμερα βγαίνει από το μυαλό μου, επιστρέφει στο δωμάτιο, στείνεται στο κομωδίνο και με βλέπω προφίλ να καπνίζω και αυτή είναι ακόμα στο στήθος μου. Για μια στιγμή νομίζω ότι δεν είσαι εδώ. Εδώ ήμουν. Χάιδεψε μου τα μαλλιά. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει να μου χαϊδεύεις τα μαλλιά. Και ο φακός ζουμάρει στο χέρι μου που χαϊδεύει τα μαλλιά της. Έχει μαύρα, μακριά μαλλιά. Μπορεί να είναι μαλακά ή μπορεί να είναι σκληρά, δεν ξέρω. Μπορεί και να μυρίζουν ωραία. Αυτές τις λεπτομέρειες δεν μπορεί να τις κρατήσει η μηχανή. Και να μπορούσε δεν θα την άφηνα. Λένε πως ο υδρότας είναι αλμυρός. Μπορεί. Δεν ξέρω. Αν και η γλώσσα μου είναι στο λακάκι του λαιμού της, δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αλμυρός ή όχι. Αυτή μου λέει πως μυρίζω ωραία, πως μυρίζω μωρό. Και τότε, με ένα απότομο flashback, επιστρέφω στο δωμάτιό μου. Τότε που ήμουν 9 χρονών, έχω τα μάτια μου κλειστά. Προσπαθώ με όλη μου τη δύναμη να μην τα αφήσω να ανοίξουν. Χοντρές, διάφανες σταγόνες τα πιέζουν να ανοίξουν. Θέλουν να τρέξουν ελεύθερες στα μάγουλά μου. Δεν πρέπει να κλάψω. Κρατάω στα χέρια μου ένα στυλό και μουτζουρώνω νευρικά το τζιν που φοράω. Ξέρω πως πρέπει να συγκεντρωθώ σε αυτό το μουτζούρωμα μέχρι να τελειώσει το μελάνι από το στυλό ή μέχρι να σκιστεί το τζιν που φοράω. Ίσως έτσι πάψω να ακούω τον πατέρα μου στο διπλανό δωμάτιο. Και fade in, πάλι στο τώρα και η κάμερα έχει ζουμάρει στα χείλη της. Δεν ξέρω γιατί σου τα είπα αυτά. Δεν τα έχω πει σε κανένα. Ό,τι και να μου είπε δεν το άκουσα. Το έκοψε στο μοντάζ ο εαυτός μου που σκηνοθετεί από το ταβάνι. Πες μου κάτι για σένα.
όπως κοιτάζω τα μάτια της, κάτι παράξενο μου συμβαίνει. Αρχίζω να νιώθω. Νιώθω τη θερμότητα του στήθους της πάνω στο δικό μου, τα απαλά δάχτυλά της στα μάγουλά μου. Μυρίζω τη μυρωδιά του κορμιού της, νιώθω το κορμί της πάνω μου. Παρασυρμένος από τη ζέστη της, νιώθω το αίμα να κυκλοφορεί στις φλέβες μου και τότε μία παράξενη ζεστασιά με τη λύκη και θέλω να τη σφίξω στην αγκαλιά μου και να κλάψω. Να κλάψω σαν παιδί, να κλάψω όπως δεν έκλαψα σαν 9 χρονών παιδί. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε, εγώ τι θα κάνω. Και η κάμερα ζουμάρει στα μάτια της και θυμάμαι πάλι πως είμαι θεατής. Τραβιέμαι από πάνω της, ανάβω τσιγάρο και της λέω: δεν έχω να σου πω τίποτα για μένα. Τίποτα. Και η κάμερα αρνείται να καταγράψει το έκπληκτο βλέμμα της. Προτιμά να εστιάσει στα τζάμια που κλαίνε με χοντρά διάφανα δάκρυα. Με βλέπω να της λέω. Βρέχει. Βρέχει πολύ. Θες να σε πάω σπίτι σου. Ασταμάτητα. Δεν θέλω να κομπλεξάρω καθέναν, μην παρεξηγηθώ, απλά εμένα τέτοιος είναι ο τύπος μου. Και μπορώ να γαμάω όλη την ώρα. Θέμα μεταβολισμού. Ή όποια άλλη μαλακία μπορεί να σκεφτείς. Ότι φάω, ότι πιω, όσο οξυγόνο αναπνεύσω, ο οργανισμός μου το μετατρέπει αυτόματα σε γαμίση. Όλες οι γυναίκες μου τις σηκώνουν. Ψηλές, σκοτές, κυριλές, χαμηλοκόρδες, ξεκολιάρες, φτηνιάρες, πατσούρες, γριές, αθλήτριες. Τις γαμά όλες. Αυτό που λέμε ο καλός ο μήλος όλα τα λέει. Στη δικιά μου την περίπτωση ο καλός ο πούτσος όλες τις γαμάει. Μπορώ να γαμάω όλη νύχτα, το πρωί θα είμαι μια χαρά. Και μπορεί να πάω μέχρι το περίπτερο που είναι 10 μέτρα πιο κάτω και ένα μεράκος. Εκτός αν γαμίσω την περίπτερου, έτσι, τότε αλλάζει. Αυτό το μαραφέτη που έχω πάνω μου είναι πάντα σε ετοιμότητα. Είναι μηχανή. Μηχανή με το διακόπτη γυρισμένο πάντα στο όλ. Με προβλημάτισε αυτό. Κάποτε έφτασε στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι η κλίση. Άλλοι έχουν κλείσει τα μαθηματικά. Άλλοι έχουν στη μουσική, άλλοι ζωγραφίζουν ωραία. Εγώ έχω κλείσει στο γαμίσι. Στις αλεπούδες αρέσουν οι κότες, στις γάτες αρέσουν τα ψάρια. Εμένα μου αρέσει το γαμίσι. Είναι φορές που ψάχνομαι με την πάρτη μου και τρελαίνομαι. Πιστεύω ότι δεν κυκλοφορεί αίμα στις πλευρές μου, αλλά κάπλα. Καμιά φορά όταν τρελαίνομαι πολύ, κόβω το χέρι μου και βλέπω την κάπλα να φτάζει από τη χαρακιά. Μα το Χριστό, όταν κόβω το χέρι μου, βλέπω. Το αστείο είναι ότι όταν ήμουν πιτσιρίκος δεν ήμουν έτσι. Πιο ούφο πιτσιρίκο από μένα δεν έχετε γνωρίσει ούτε κάτι τέτοια. Είχα πιστέψει ότι είναι αμαρτία. Ναι, ότι ο Θεός βλέπει. Οι συμμαθητές μου όλοι τον παίζανε, κανείς δεν είχε τυφλωθεί. Ούτε κανένα τον είχε πάρει ο διάολος, μόνο εγώ τις είχα πιστέψει αυτές τις μαλακίες. Μια φορά παλιά είχα πάει στην τουαλέτα. Και είχα πάρει ένα περιοδικό μαζί μου, διάβαζα κάτι για την Μπρούξη. Αυτή που έπαιζε στη γαλάζια λίμνη που ήμουν, αλλά παρθένα. Είναι αμαρτία, δήλωνε η Μπρουκ και δεν ξέρω πώς, αλλά διαβάζοντας αυτή τη δήλωση, εμένα μου σηκώθηκε. Η Μπρουκ δεν είχε δώσει δικαίωμα, ήταν πολύ σοβαρή, κοίταζε το φακού πολύ σοβαρά. Ήταν ντυμένη με ένα μαύρο μακρύ φορέμα, εμένα μου είχε φτάσει ως τα αυτιά και εκεί στην ησυχία. Fuck me, Lefteris! Fuck me now! Αυτό μου είπε για την άλλη. Fuck me now, Lefteris, or I'm gonna die! Look, bro! I can't do that! God is watching! If I do that, I'm gonna be blind! Don't believe this malachi, Lefteris!
fucking ελευθέρωση, I'm a fucking fighter, ρε με! Εκεί λύγησε. Παίζοντας τη φωτογραφία και με τη γλυκιά φωνή της Μπρουκ στα αυτιά μου, άρχισα να το παίζω για πρώτη φορά και στα αρχίδια μου. Αν ο Θεός βλέπει ασκή, τάξει αλλού ο κολόγερος. Εγώ τώρα γραμμάω την Μπρουκ και την γαμούσα καλά, ε. Δεν σταμάτησε στιγμή να μου λέει πόσο καλός είμαι, πόσο καλός είμαι. Λευτερές! Εδώ! Λευτερές και φάτε πίσω! Good Lefters, you're fucking good Lefters, I'm king! Fucking good Lefters! Νιώθα ότι δεν καθόμουν στην τουαλέτα. Νιώθα να με λούζει ένας καταράκτης με πολύχρωμα ζεστά νερά. Νιώθα ότι είμαι πάνω σε ένα σύννεφο. Και εκεί μέσα στην ηρεμία ακούω τη φωνή της μάνας μου, τελείωνε από εκεί μέσα, εκεί διάβασμα. Τα μάτια μου ζουμάρουν στη δήλωση της Μπρουκ, είναι αμαρτία. Και αμέσως φεύγω από το σύννεφο, σφινώνομαι στην τουαλέτα και βλέπω την Μπρουκ να κλαίει στη φωτογραφία. You're gonna burn in hell for that! You creep! You bastard, Lefteri! Μύρισε κάτι σαν θιάφη και εκεί τα έπαιξα. Τώρα Λευτεράκι την πούτσισες, γάμισες την Μπρουκ, ήρθε ο διάολος να σε πάρει. Η μάνα μου φώναζε απ' έξω γιατί κλειδώθηκες εκεί μέσα. Τι κάνεις, τι κάνω! Γαμάω την Μπρουκ, μάνα, και ήρθε ο διάολος να με διπλώσει. Έτσι φυγάνε από αυθόρμητα, αλλά κρατήθηκα. Και ορκίστηκα να μην ξανακάνω τέτοια μαλακία και να μου κοπεί η πούτσα να ξαναπειράξω την Μπρουκ. Να μου κοπεί η πούτσα. No. Εντάξει, πρώτη γυμνασίου μου, τι περιμένεις. Καμπλασάρι η δική μου με τους θεούς και τα τέτοια πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Σε αυτή την τάξη ήταν μια κοπέλα. Η Πόπη. Υψηλή. Μαύρα μαλλιά, μεγάλα πηγιά. Χοντρές γάτες. Κάπνιζε και βρίζε συνέχεια και ήταν πάθος στα μαθήματα όπως και εγώ. Πολύ την κουστάρα την Πόπη. Εγώ την έβλεπα σαν Αγία. Σαν Αγία με τσιγάρο. Που όποτε ανοίγει το στόμα της αντί για ψαλμωδία ρίχνει την ελίκια καμιά σχέση με την Μπρουκ. Η Πόπη πίστευε ότι είναι αμαρτία να είσαι πάρτενα. Μια μέρα την πλησιάζω και τη λέω για πάμε μια βόλτα στο δασάκι. Περιμένα να με βρίσει, να μου ρίξει τίποτα από την ελίκια και μου λέει κάτι τελείως κουλό. Άντε καλά, πάμε. Και πήγαμε. Και όπως της ανάβω ένα Μάλμπορο, μου τάει το κεφάλι μου με τα χοντρά της χέρια και με φυλάει. Ανοίγει το πουκάμισό της και πλαφ! Δύο τεράστια βυζιά έρχονται κατά πάνω μου. Τίποτα. Τα πιάσα. Κανονικά τώρα έπρεπε να μου έχει σηκωθεί ως τα πια, όπως τότε με την Μπρουκ τη λέω. Η Μπρουκ δεν έπιανε μία μπροστά στις βυζάρες της Πόπης. Με τραβάει πάνω της, ξαπλώνει στο γρασίδι. Το έχεις καταγάλει. Πολλές φορές, πάνω από 100. Εγώ το κάνω από 5η δημοτικού, εγώ πάει με διάσημα. Καλά, κατάλαβα. Πριν προλάβω να της πω για την Μπρουκ και τα τέτοια, κατεβάζει το φερμουάρ μου και αρχίζει να μου το γλύφει. Κατεβάζει το παντελόνι μου και κάθεται πάνω και τα είδα όλα. Σύννεφα, νερά, καταράκτες, συντριβάνια, ό,τι μαλακία μπορείτε να φανταστείτε. Όταν τελειώσαμε δεν είχα πληρωθεί. Γέλαγα! Γέλαγα με το πόσο μαλάκας ήμουνα που είχα πιστέψει όλες αυτές τις μαλακίες των γέρων μου. Και πιο πολύ γέλαγα με αυτή τη χαζογκόμενα, την Μπρουκ, που έκλαιγε πριν μερικά χρόνια στην τουαλέτα μου. You're gonna burn in hell for that! You're great! Άντε γαμίσι μωρή ψόφια, αν έπαιρνε μπάτι το γαμίσι που ρίξαμε με την κοτάκια. Απίδαγες από το μπαλκόνι της καθοβίλας σου. Jump from the balcony of your fucking villa, bitch! Fuck you! Fuck you from the villa! Εγώ ήμουν ο βασιλιάς της πόλης. Πώς γύριζα σπίτι, πέταγα. Πρέπει να είχα ψηλώσει 5 μέτρα. Ναι, λίγα λέω, όχι, λίγα λέω. Το κεφάλι μου είχε χωθεί μέσα στα σύννεφα. Κι έτσι δεν είδα ένα φορτηγό με παγωτά που ερχότανε. Και έπεσα πάνω του όπως περνούσε απέναντι. Όταν με ρίξε στην άσφαλτο λίγα μέτρα πιο κάτω, σαν σκατό, έβλεπα το αίμα μου να κοκκινίζει τον δρόμο και θυμήθηκα την Πόπη στο δασάκι, την Μπρουκ στην τουαλέτα, τον όρκο που είχα δώσει να μου κοπεί ο Πούτσος, και από το αίμα που κοκκίνιζε την άσφαλτο βγήκε ο διάολος. Εκείνη υποθύμησε. Λίγο έλειψε και τώρα θα μου σαν αφρική καρέκλα. Απ' τη μέση και κάτω βλάζει μπαράλια. 5 απανωτές εγχειρήσεις στα αρχίδια μου. Δεν κάνω μια τέτοια. Το όλο θέμα μου βγήκε σε καλό, στο νοσοκομείο ανακάλυψα την κλίση μου. Όταν άνοιξα τα μάτια μου μετά από 5 μέρες, στο νου μου είχαν σφινωθεί τα μεγάλα βυζιά της Πόπης και μάτω Χριστό μου είχε σηκωθεί ως τα πια. Ούτε πόναγα, ούτε μένιαζε που μ' είχα πετσοκόψει, στα αρχίδια μου όλα. Έβλεπα τις νοσοκόμες και φανταζόμουν να τις γαμάω στο δασάκι. Αυτό το κλίμα του νοσοκομείου, αυτή η θανατήλα μ' είχαν κάνει άλλον άνθρωπο.
Δεν ξύπνησα εγώ από την άρρωση. Ξύπνησε ο πραγματικός μου εαυτός και ήταν καυλωμένος. Ήταν πολύ καυλωμένος. Από τότε γαμάω συνέχεια. Ασταμάτητα αυτό το μαραπέτι που έχω πάνω μου είναι πάντα σε ετοιμότητα. Είναι μηχανή. Μηχανή με το διακόπτη γυρισμένο πάντα στο όλο την νιώθω να μαρσάρει, να γκατζώνει. Να θέλει να βγει έξω να τα γαμίσει όλα. Αν ξέρει πόσο το παντελόνι μου την έχετε πουτσίσει όλοι εδώ μέσα. Αν κάνω πως ξέρει μόνο το παντελόνι μου είναι ακατανοητός. Μην με προκαλείτε. Είμαι 33 χρονών και είμαι διευθυντής χορηγήσεων σε έναν πολυεθνικό κολοσσό. Είμαι ο φθόνος και ο φόβος όλων. Έχω γωνιακό γραφείο και ένα σπίτι που μόλις το δείτε θα σας φύγουν τα σάλια σε σημείο αφυδάτωσης. Έχω 3 αυτοκίνητα και η καρταρόμπα μου, η μισή, ισοδυναμεί με τον ετήσιο μισθό 20 σαν και εσάς. Με λίγα λόγια, είμαι 33 χρονών και έχω τα πάντα. Γάμο και δέρμα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να πετύχω ό,τι έχω. Ότι εσείς δεν έχετε. Ότι εσείς ποτέ δεν θα έχετε. Γιατί χάσατε την ευκαιρία σας. Μαλάκες. Ξέρετε τι μου τσπάει πιο πολύ. Όταν κάποιοι ηλίθιοι με αποκαλούν παιδί θαύμα, για κάτι τέτοιο τύπο θέλω να αγοράσω ένα καλάσνικοφ και να τους γαζώσω. Μέχρι να καταλάβουν ότι τα θαύματα σημαίνουν μόνο στις χαζοτενίες που βλέπουν με τις ηλίθιες γκόμενές τους. Στα θαύματα πιστεύουν αυτοί που νομίζουν πως ξύνοντας τα αρχίδια τους θα πετύχουν στο και το 1/10 από όσα εγώ έχω γαμηθεί από παιδί να πετύχω. Ξυπνήστε μαλακές. Στον 21ο αιώνα ζούμε. Αν κανείς προσταματάς έστω και για ένα δευτερόλεπτο για να πάρεις ανάσα, έχεις γεράσει και βρίσκεσαι να σαπίζεις μέσα στα σκατά σου σε κάποιο άσυλο παρέα με ένα τσούρμο αποτυχημένου σκατόγερου. Γουστάρω τους κροκόδιλους. Η λέξη κλειδί είναι προσπάθεια και υπαγρύπνηση, συμπληρώνω εγώ. Χιλιάδες φρέσκα τσουτσέκια περιμένουν σαν τους γήπες τη στιγμή που θα κάνεις το λάθος για να σε πετάξουν από τη γωνιακή γραφειά σου και να στρώσουν το χοντρό τους κόλο φαρδί πλατή στη δερμάτινη πολυθρόνα σου. Τα μονόπανα. Γι' αυτό θέλουν πάτημα στο λαιμό. Ακούγομαι μαλάκας. Κυνικός. Κάθαρμα. Καριόλη. Έλα, πείτε το. Πείτε το, μη φοβάστε, πείτε το. Αλλά να σας πω κάτι, στα αρχίδια μου. Στις κακές μου αρχιδάρες έχω γραμμένη τη μαλακισμένη άποψή σας και εδώ τελειώνει το θέμα. Νομίζετε ότι τυχαία βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Γαμήθηκα. Όταν ήμουν ακόμα στο πανεπιστήμιο, όλοι με θεωρούσαν και όχι άδικα, άσχημο. Τώρα, τώρα γαμάω όποια γουστάρω και όπως γουστάρω. Ποιος είναι ο άσχημος τώρα? Ποιος είναι ο μαλάκας? Ποιος είναι ο φίτουλας? Γουστάρω τους κροκόδιλους. Ακόμα και στις πιο παλιές αναμνήσεις που έχω από μένα, προσπαθώ. Προσπάθησε περισσότερο. Προσπάθησε πολύ περισσότερο. Μου έλεγε απαιτητικά ο πατέρας μου όπως διάβαζε την εφημερίδα του χωρίς καν να με κοιτάζει. Μπορούσες καλύτερα. Μπορούσες πολύ καλύτερα. Μου έλεγε όταν έβλεπε το άριστα στον έλεγχό μου. Τα δάχτυλα μου ήταν γεμάτα κάλους από το στυλό από τα 9 μου. Πάρτι εκδρομές σινεμά, ποτέ δεν έμαθα τι σημαίνει. Όχι, όχι, όχι. Εσύ έχεις διάβασμα, έχεις καιρό για όλα αυτά. Μια μέρα θα με έχουν ομονή.
Όσο το μισούσα το σκατόγερο τότε. Πολλές νύχτες βρέθηκα έξω από την πόρτα της κρεβατοκάμαράς του με ένα κουζινομάχαιρο στο χέρι. Αλλά τώρα οφείλω να ομολογήσω πως είχε δίκιο. Κρίμα που έχει ψοφήσει και δεν μπορώ να του πω πόσο δίκιο είχε και πόσο τον ευγνωμονώ για όλα του τα όχι. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα. Αλλά τι να κάνεις. Έτσι είναι η πουτάνα η ζωή. Αν υπάρχει κάτι που γουστάρω σε αυτή τη μαλακία που λένε φύση, αυτό είναι η κροκόδηλη. Είναι το μόνο πράγμα που αγαπάω. Δεν ξέρω γιατί. Γάμισα πρώτη φορά στα 27 μου. Και αυτό το γαμίσι μου το έκανε δώρο ο πρόεδρος της εταιρείας. Σε γουστάρω, ναι. Πραγματικά σε γουστάρω. Κουβαλάς πολύ σκατό στο στομάχι σου, να μου βγάλεις πάρα πολλά λεφτά. Μικρέ, ου, σε γουστάρω. Ου, μικρέ. Μου είπε και μου έστειλε στο σπίτι την καλύτερη φωτάνα του. Ετοίμαζα μία αναφορά όταν μου χτύπησε την πόρτα και μου είπε ποιος την είχε στείλει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το θέμα γαμίση δεν με απασχολούσε καθόλου. Το θέμα αυτό έκρισε στα 14 μου, όταν ο πατέρας μου μου δήλωσε πως αυτό που έχει σημασία είναι το μέλλον μου και όχι το καπλί μου. Και γράφουμε μια δυνατή σφαλιάρα, το θέμα γαμίση έκρισε για μένα. Γάμακα την πουτάνα όλη νύχτα, χωρίς ποτέ να βγάλω από το μυαλό μου την αναφορά που ετοίμαζα όταν χτύπησε την πόρτα. Όταν ξημέρωσε, κοντεύω να τρελαθώ. Από τη μία ήθελα να τα σπάσω όλα όταν κατάλαβα τι έκανα τόσο καιρό. Και από την άλλη άκουγα στα αυτιά μου τη φωνή του πατέρα μου να βουίζει. Τζάμπα έχασε τόσο χρόνο. Έμεινε μια νύχτα πίσω και τώρα κάποιος έξυπνος που δούλεψε σε πλησιάζει. Σε πλησιάζει και θα σε ξεπεράσει. Την επόμενη μέρα όπως οδηγούσα για τη δουλειά, μου διάσε η αριστερή πλευρά μου. Το κεφάλι μου κοντεύε να σπάσει και μέλωσε κρύος υδρότας. Τα χέρια μου έτρεμαν και κάθε ανάσα που έπαιρνα ήταν σαν να καταπίνω μια κούφτα καρφίτσες. Υπερκόπωση, μου είπα στην κλινική. Και εγώ την ίδια στιγμή σκεφτόμουν πόσο τυχερός ήμουν που δεν μου είχε αυτή η μαλακία στην εταιρεία. Υπερκόπωση. Τουλάχιστον 15 μέρες ξεκούραση. Ένα το κεφάλι μου έτρεχε 15 μέρες παίρνουν άδεια οι υπάλληλοι, όχι τα στελέχη. Πρέπει να οργανωθώ. Σε 3 μέρες θα είμαι καλά. Και εδώ ξαναπάθω. Και αν ξανακλανάρω τότε τι. Ποιος μου την έχει στημένη. Ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Ποιος. Ο πανικός ερχόταν σε κύματα. Ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι να κόψω όλα τα καλωδιάκια από καπάνω μου. Και να αναχώσω στον κόλο του γιατρού που επέμενε να πάω για κουπέ. Μπράβο. Τώρα την κούτσισε. Το περίμενα. Ποτέ δεν προσπαθούσε όσο έπρεπε. Πάτη στον κόλο τώρα, ξοπλημένε. Το κεφάλι μου έπαιρνε φωτιά. Έπρεπε να βρω ποιος κρύβεται στο σκοτάδι και περίμενε να τα σκαθώσω. Ήταν 3 χρόνια μικρότερος από μένα και αυτός παιδί θαύμα. Μας σύστησε στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση της εταιρείας ο πρόεδρος. Ήταν και η γυναίκα του εκεί, παντρεμένος. Παντρεμένος με 2 παιδιά του, καθήκη. Είχε αποφασίσει να φτάσει πολύ ψηλά. Ήταν λίγο πιο κοντός από μένα, φόραγε διάφανα γυαλιά και ένα γκρι αρμάνι. Είχε λίγη φαλάκρα και πολύ μαλακά χέρια, πόνεσε στη χειραψία. Ήταν πολύ χαμογελαστός και πολύ ευγενικός με όλους. Πραγματικά επικίνδυνο καθήκη. Έκτοτε τον συνάντησα κάποιες φορές στο γυμναστήριο της εταιρείας και εκεί πρόσεξα το πώς με κοίταζε. Ματ. Η επόμενη κίνηση είναι ματ. Είσαι νεκρός, Φιλαράκο. Αν υπάρχει κάτι που γουστάρω σε αυτή τη μαλακία που λένε φύση, αυτό είναι η κροκόδηλη. Πραγματικά τα γουστάρω αυτά τα πράσινα καθήκια με τις κίτρινες δοντάρες.
Το γυμναστήριο της εταιρείας βρισκόταν στο υπόγειο του κτηρίου. Ο τύπος γυμναζόταν καθημερινά. Στην αρχή του ζήτησα λίγο τη βοήθεια του στα βάρη, μετά παίξαμε λίγο σκουός μαζί και διάφορα τέτοια. Και πάντα στα αποδυτήρια μετά τον ντους αργώ σαν αντιθώ. Αυτό τον τρέλαινε. Έβαζε όλη του τη δύναμη να μην με κοιτάζει, αλλά δεν μπορούσε. Μια μέρα άνοιξα την πόρτα της καμπίνας που έκανε ντους και μπήκα μέσα. Του έπεσε το σαπούνι από τα χέρια. Πριν προλάβει να αντιδράσει, κόλλησα το στήθος μου πάνω του και τον στήκωξα στα πλακάκια. Οι φλέβες στο πρόσωπό του κοντεύαν να σπάσουν και τα μάτια του τρεμόπαιζαν σαν ξεπλημμένα μπλε μπαλάκια. Βούτυξα το κεφάλι του και με μία απότομη κίνηση έχωσα τη γλώσσα μου στο στόμα του. Τον φύλαγα! Και ήταν σαν να του τρώω όλη του τη ζωή. Τα χείλη μου είχαν φράξει το στόμα του και η γλώσσα μου, αν μπορούσε, θα έφτανε στο στομάχι του. Και εκεί έχησε. Υποθύμησε για την ακρίβεια. Αυτό με τρέλανε. Αυτή η αδυναμία του, αυτός ο φόβος και οι τύψεις που άρχισαν να σχηματίζονται στο πρόσωπό του μου την είχαν κάνει πέτρα. Βούτυξα το κεφάλι του και τον γονάτισα μπροστά μου. Δυνάμωσα το νερό και του την άφησα στο στόμα. Γάμματα το στόμα του! Και τον έβλεπα να υποπαλεί κλαίγοντας την παρέτησή του. Και εκεί έχησα. Μέσα στο στόμα του. Πολύ γουστάρω τα καθήκια. Τους κροκόδιλους. Εννοώ. Για μένα το καμίσι από μόνο του δεν λέει τίποτα. Λέω όμως πάρα πολλά αν ξέρεις να το χρησιμοποιείς στη δουλειά σου. Είναι ένα εργαλείο. Όπως είναι το τάμπλετ, το κινητό, το κρυαρμάνι. Αυτό που λένε ανάγκη, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ολοκλήρωση είναι για τις χαζογκόμενες που διαβάζουν Άρλεκιν. Αν ψάξεις να χαζογαμιέσαι ή ψάχνεις για έρωτες και άλλα τέτοια ξέρατα ή πηγαίνεις ακόμα στον νηπιαγωγείο ή δεν ξέρεις καν σε ποιον αιώνα ζεις. Με την ίδια ευκολία που γάμαγα αυτό το φλόρο, γάμαγα και εκείνη τη σκατόβρια, τη γυναίκα του πρόεδρου της εταιρείας. Και μου ήταν πέτρα, τη γάμαγα καλά. Γιατί ξέρω να χρησιμοποιώ τα εργαλεία της δουλειάς μου. Γιατί αν δεν υπάρχει μια γριά να σπρώξει λίγο τα πράγματα, μπορεί να μείνει στο ίδιο σημείο για χρόνια. Και τώρα δουλειά έκανα. Γάμαγα τον τύπο και τον έτρωγα ζωντανό, μάσαγα τα κρέατά του, έλεγα μέσα μου, θα το κερδίσω το τεχνικό μπαρ. Ήμουν ο πρώτος του. Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο όταν μου είπε ότι με αγαπάει και ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά μου. Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα να ακούσω για να περάσω στην τελική φάση. Το πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και το πλάκωσα στο ξύλο. Ή καναπούστησα και εσένα την πέρασε. Εδώ σου μιλάω για καναπούστησα και μη μου ξαναμιλήσεις παλιό αδελφή γιατί θα σε σκοτώσω. Έκλαιγε. Και λέει ότι με αγαπάει. Γι' αυτό το μαλάκι ανησυχούσα τόσο καιρό. Ήταν ικανός αυτός ο Καραγκιόζης να πετάξει εμένα από τη γωνιακή μου γραφειάρα, θα τρελαθούμε τελείως. Τον άφησα στην άσφαλτο μέσα στα αίματά του. Μετά από λίγο καιρό άκουσα πως ζήτησε και πήρε μετάθεση στα κεντρικά στην Γαλλία. Προσωπικός λόγος επικαλέστηκε. Bye bye, μαλάκα. Κάθομαι στη δερμάτινη πολυθρόνα μου, στο γωνιακό γραφείο του τελευταίου ορόφου. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο, βλέπω τα σύννεφα και επιπλέον. Δείχνω να χαλαρώνω, αλλά σκέφτομαι. Μοιάζω απόλυτα ήρεμος, αλλά οι μηχανισμοί μου λειτουργούν στο 100%. Βρίσκω τις φωλιές τους και να τις πλημμυρίζω με νερό.
Μου άρεσε να πετάω πέρτερες στις γάτες. Και τρελαινόμουν να βάζω φωτιά στις ουρές των σκύλων. Είχαμε πολλά δεστόκα στη γειτονιά μου. Σοδιάρικα, γέρικα. Τα κοίταγες και δεν ήξερες αν είναι ζωντανά ή αν τώρα από ώρα σε ώρα θα ξεψυχήσουν. Με μια ωραία φωτιά στην ουρά όμως. Έτρεχαν, γάβγιζαν, κορονιδούσαν. Πνιγόντουσαν από ζωή. Αυτό το συμπέρασμα έφερα. Ο πόνος, σαν ένα δυνατό χέρι, τίναζε το θάνατο από πάνω τους. Στο σχολείο τράβαγα τις κοτσίδες από τα κοριτσάκια, τα τσίπαγα με καμιά καρφίτσα στον κόλλο. Οι δασκαλοί μου με βάζαν συνέχεια τιμωρία, αλλά καμία τιμωρία δεν με ικανοποιούσε. Δεν υπήρχε πόνος, το ξύλο απαγορευόταν στο σχολείο. Πούλος το μωρί, πούλος το μωρί, καραμένη, πούλος το! Ευτυχώς το ίδιο δεν συνέβαινε στο σπίτι μου. Για το παραμικρό να έκανε έστω και για λίγο, οι δικοί μου σταματούσαν να βέρνουν ένα στον άλλον και δεν αναμένουν. Οι δικοί μου ήταν πολύ ζωντανοί άνθρωποι. Όλη μέρα τσακωνόντουσαν και όταν ήταν στη δουλειά τους σκεφτόταν πότε θα γυρίσουν σπίτι να συνεχίσουμε καυγά. Γύρισα. Η μαμά έκανε το σαμπά, το ποτάσαι έκανε τη μαμά και δυο τους φέρνανε εμένα. Και όταν υπομονούσα να μεγαλώσω, τους δύο και τους δύο. Ποτέ δεν βαριέσαι σπίτι μου. Ανά πάσα στιγμή, σου αποδεικνύονταν ότι είσαι ζωντανός. Και δεν είσαι ψευδέστηση. Οι σφαλιάδες το αποδείκνυαν αυτό. Το βράδυ που τριγυρνούσαμε με τα βρακιά στο σπίτι, μετρούσαμε ασυναίσθητα ένα στα σημάδια του άλλου. Από αυτά τα σημάδια καταλάβαινες αμέσως το ότι είμαστε οικογένεια. Δεν χρειαζόμασταν αφορμές, είχαμε πολλές μαζεμένες ο ένας για τον άλλον. Κι αν σε εξαντλούσαμε, δημιουργούσαμε καινούργιες. Εγώ είχα νοσία, δημιουργούσα συχνά. Μερικές φορές όταν με δέναν οι δικοί μου, γέλαγα. Και μιλάμε για την ατόγελη. Αυτό του έσφαγε τον νεύρα και με δέναν πιο πολύ. Πράγμα που και σε μένα άρεσε, αλλά και σε αυτούς. Πράγμα που αργότερα τους έκανε να ανησυχήσουν για μένα. Φταίνε βέβαια και κάτι βλακίες που κάτι στριγκλόγριες δασκάλες τους είπαν. Έφταμε στο σημείο να πιστέψουν ότι είμαι βλαμμένος. Κάτι σημαίνει με αυτό, ναι. Ναι, το μαλακισμένο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάνε κάτι. Εγώ εσύ να κάνεις. Άκουσα τη μάνα μου να λέει στον πατέρα μου ένα βράδυ. Δεν άκουσα τη συνέχεια που ήταν αγατά και φώναξα έξω και πήγα να το περιποιηθώ. Όμως το πρόβλημα ξεκίνησε από εκείνο το βράδυ. Οι γονείς μου επισκέφτηκαν κάτι χοντρούς εκεί, ειδικούς παιδοψυχολόγους και κάτι τύπησες με μουστάκι. Οικογενειακοί σύμβουλοι. Όλοι με ρωτάγανε τέτοια λόγια της μαλακής και οι δικοί μου τους άκουγαν σαν υπνοτισμένοι. Ξαφνικά σταμάτησαν να δέρνουν ένα στον άλλον και το σημαντικότερο σταμάτησαν να μέδερνουν. Ανταυτού βάθηκαν να ζαλίζουν τα παιδικά μου αρχίδια με συζητήσεις. Μια αρρωστημένη ηρεμία έπεσε στο σπίτι. Οι δικοί μου ήταν σαν τα ζόμπι που με το χαμόγελο στο στόμα με ρωτούσαν τι θέλει. Είσαι καλά, θες να μιλήσουμε. Ναι, θες να μιλήσουμε. Όχι, δεν είμαι καλά, θέλω να μιλήσουμε για το ξύλο που λείπει. Τι πάτα τα γάμο εδώ, τρελαθήκατε! Πήγα τους δικούς μου και τρόμαζα. Ήταν ένα σκέτο που τους έπρεπε να παγάγει έξω εκείνη και με τίποτα γυρίσεις εκεί στο διαστημόπλαιο τους είχαν μετατρέψει από τους εδώ τους λίθους. Με φιλούσα στο μέτωπο, μου ζήτησαν να κάνουμε προσευχή, σταματήσαμε να κυκλοφορούμε τα βρακιά μας μέσα στο σπίτι και το σημαντικότερο δεν σήκωνε χέρι ο ένας τον άλλον ό,τι και να έκανε. Ακόμα και πάνω στο τραπέζι της κουζίνας να έχει, αλλά θα κάναμε διάλογο, θα χαμογελαστεί. Δεν είμαι πάνω στο τραπέζι. Ναι, ρε Παγκάτσα, γιατί έχεις πάνω στο τραπέζι. Μετά από λίγο καιρό έμαθα τι συμβαίνει. Οι δικοί μου δεν ξέρω πώς προσελητίστηκαν από μια θρησκευτική αίρεση. Ρίχτηκαν με τα μούτρα στη μελέτη τη βίβλου. Μοιράζαμε φυλάδια στι γωνίε, κάναμε νηστείε. Η μάνα μου άρχισε να δίνεται σοβαρεμένη και βάλτηκε να με μεταμορφώσει και εμένα. Είχα πάντα καθαρά και συμπεριωμένα ρούχα, με χτένιζε κάθε μέρα σαν φλόρο. Και μου σώζει να τα πια κάθε μέρα με ιστορίες και παραβολές της παλαιάς και της κυρίας γιατί. Ο Μωυσής αυτό. Ο Αβραάμ εκείνο. Θα πει το άλλο. Ναι, το άλλο. Πραγματικά τότε δεν να μου στρίψει. Ό,τι και να έκανα, αντί να με σπάσουν στο ξύλο, οι δικοί μου έβρισκαν στα κατάλληλα εδάφια στην βίβλο που είχα μάθει απ' έξω για να κατωτά κάποια αντίστοιχη μαλακία και μου έκαναν κήρυγμα με τις ώρες. Αυτό το ήρεμο, το αγελαδίσιο το βλέμμα του, με ανατρίχιαζε. Το πήρα απόφαση. Έχω πεθάνει. Απέφευγα να κάνω το παραμικρό γιατί ήξερα ότι αντί για ηλεκτροπτικές παλιάρες και κλωτσιές, το μόνο που θα εισέπρατα θα ήταν εξοντωτικός διάλογος με τους εξωγήινους. Έτσι μετατράπηκα στο καλύτερο παιδί. Οι δάσκαλοι μου νομίζω ότι είχε γίνει θαύμα. Οπότε δεν έκανα φασαρία και μου πάνε διαβασμένος και στα παρακάτω. Έκανα χρόνια υπομονή. Και όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο είπα να μου τζώσω τους γονείς μου και να μην τους ξαναδώ.
Πράγμα που έγινε αφού. Σκοτώθηκαν μετά από κάνα δύο μήνες. Σε αυτοκινητιστικό. Η ανώμαλη κατάσταση για τόσα χρόνια ζούσα. Μου είχε αφήσει κοσούρια. Ήμουν 19 χρονών και παθαίνω. Η σκέψη ότι σε κάθε μαλακία σκοτώνα εκατομμύρια παιδιά είναι θλάβη πώ στο κεφάλι μου. Εκατομμύρια κίτρινα σπηριά είχαν φυτρώσει στα μούτρα μου. Κάτι μέσα μου είχε πεθάνει. Κάτι. Με τον παλιό μου εαυτό. Που ήξερε ότι είναι ζωντανό που ποτέ έτρωγε την καθημερινή του δόση ξύλου και πεθάνει. Είχε ψοφήσει και σάπιζε ακά μέσα μου, το καταλάβαινε. Γιατί συχνά μύριζε το στόμα μου. Τότε δούλευα σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Το τελευταίο καιρό είχα αυτό που λένε, αϊγνίες. Κάθε βράδυ το έρχομαι στο περπάτημα. Ως που ένα βράδυ έπεσα πάνω σε δύο τύπους που μου ζήτησαν το πορτοφόλι μου. Δεν ξέρω τι με έπιασε και άρχισα να με σκοροϊδεύω. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο και άρχισα να με δένουν. Γεια! Πραγματικά γέλαγα με κάθε καινούργια μπουνιά, κάθε πιο δυνατή κλωσιά, ξέσπαγα σε δυνατά γέλια. Πρέπει να συνέχισα να με δένουν ακόμα και αφού είχαν υποθυμίσει. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος, λιποθυμώντας. Έχεις αυτό. Ξύπνησα την άλλη μέρα το βράδυ στο νοσοκομείο. Είχα τρία σπασμένα πλευρά για μέτρητες μελανιές. Και όσο τα κοίταγα, με πιάναν κάτι απίστευτες κάβλες. Πίεζα τα σπασμένα μου πλευρά και μου κοβόταν μια ανάσα από κάβλα. Με καμία γυναίκα δεν είχα νιώσει έτσι. Συνέχισα να πιέζω τα πλευρά μου που έχει. Ήταν σαν να έγινε όλο μου το είναι. Όλο μου το καρμί πολλούσε και εγώ ήθελα να χοροπηδήσω από τη χαρά μου. Πονάω, αναστήθηκα. Όλο το βράδυ προσπαθούσα να καταλάβω. Γιατί με αναστάτωνε τόσο πολύ ο πόνος. Πώς έκανε τις αισθήσεις μου πιο έντονες. Πώς έκανε τη σκέψη μου να τρέχει πιο γρήγορα. Τι ήταν αυτό που με έκανε να νιώθω τόσο ζωντανό στην ιδέα ότι είναι να πονέσω. Μαλακίες! Αποφάσισα να μην ξανασκεφτώ τίποτα για όλα αυτά. Και πέρασε καιρός και δεν ξανασκέφτηκα. Ούτε τον πόνο. Και πάλι δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και κάτι ακόμα. Το μυαλό μου είχε γεμίσει με τρελές σκέψεις. Καθόμουν στο γραφείο μου και ήθελα να αρχίσω τον καφέ στα μούτρα του αφεντικού. Ήθελα εκεί να πιάσω τον κόλλο του πελάτη στην ώρα που κοιμάσαι τα συμβόλαια. Αφράτη στον πάτσο και σπαράκα! Να πα σε δικό του κοντροκόλα! Είσαι κοντροκόλα, Μωρή! Είσαι κοντροκόλα! Στο πονάσο με μαγικήσω, τι κάνεις, με πονάς! Και η κοπέλα που με χαστούτησε. Θα έκανα το αυτή τη χωρίς να το καταλάβω την ώρα που το κάναμε. Έχεις πρόβλημα να μου κόψεις το αυτή θες. Μου είπε κάτι στον αντίρρετ, είχα παγώσει το κρεβάτι μέσα μου, γινόταν μάχη, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να πέσω στα πόδια της να τη ζητήσω συγγνώμη και μια άλλη φωνή μου έλεγε να καθορίσω την τσάκα της να με σπάει στο ξύλο. Αυτό τη σέμε της είπα. Δεν κατάλαβα τι το εννοούσα. Αυτό τη σέμε της σαν είπα. Εκεί τσίγου στην κατάλαβα δεν έκανα πλάκα. Αν δεν καμίσει τη σκέψη, θα χυμίξει πάνω μου και θα με σπάσει στο ξύλο, μου τη ζήκωσε με τα πιά και αυτό τα πρόσεξε. Αυτό ήταν. Με πέσε πάνω μου και άρχισε να με βαράει ό,τι μπορούσε. Με κλώτσε και μου ρίχνε πουλίτσες. Τι κάμπτες ήταν αυτές. Δεν είχα δεν θα πάει καμένη βραδιά. Τώρα αυτό μπορείς μπορεί. Μόνασε. Κόλωσε και ξαφνικά μου ρίξε πολύ τη δύναμη να μην πούλη γουνιά στα σπασμένα πλευρά μου. Σχεδόν έφτασα. Διπλώθηκα στο πάτωμα και όπως πήγε να φύγει, την έπεσα τα γόνατα, την έβαλα κάτω και στον έβαλα μέσα. Με χτύπημα και μόνο σε δύναμη είχε. Και εγώ θα κάνω τις λόγες της, έπηγε τα νύχια της στην πλάτη μου, τράβαγε τα μαλλιά μου και έχουν σεξ, να σηκώ ζωντανός. Η καρδιά μου σαν να ξύπναγε από βαθύ λίθαργο. Χτύπαγε στα αυτιά μου, το αίμα τρέχει στα νύχια μου. Αλλά σε ένα, ήμουν ζωντανός. Με μίμησε για βιασμό. Έφαγα τρία χρόνια, από τα οποία τα μισά και παραπάνω πρέπει να τα πέρασα στο νοσοκομείο της φυλακής. Ήμουν στον παράδεισο, ζωντανός. Στον παράδεισο. Την τελευταία φορά με δυνατός που πέσα σε κόμμα. Στη φυλακή διάβασα ένα βιβλίο. Μου το έδωσε ένας ισοβήτης, ήταν ένα κινέζικο. Ένα βιβλίο για το Γιν και το Γιάν. Έλεγε κάτι μέσα το βιβλίο που στην αρχή μου φάνηκε μεγάλη βλακία. Αλλά μετά άλλαξα γνώμη. Έλεγε το βιβλίο ότι μέσα μας υπάρχει και το Γιν και το Γιάν. Και το μαύρο και το άσπρο. Και το καλό και το κακό. Και βρίσκονται σε ένα πόλεμο. Έτσι το ονόμαζε, αένα. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά υπάρχει. Όταν νικάει το ένα, τότε το άλλο. Αυτό το βιβλίο άλλαξε. Ή αν θέλετε, έσωσε τη ζωή μου. Με έκανε άλλον άνθρωπο.
Είμαι με μια κοπέλα εδώ και ένα χρόνο τώρα. Και τώρα... για πρώτη φορά έχω βρει την ισορροπία που μου είπε. Το Γιάννη και το Γιάννη τώρα... είναι σε αρμονία. Το μαύρο και το άσπρο μέσα μου τα έχουν βρει. Τώρα κοιμάμαι ήσυχα. Και κοιμάται και η κοπέλα μου. Στην αγκαλιά μου. Κοιμάται και το παιδί που ήμουν. Στην κοιλιά μου. Σαπίζει στον ύπνο, το καταλαβαίνω γιατί μυρίζει το στόμα μου συχνά. Ενοχές, ακόμα και για το ότι ανάσαινα. Όσο μεγάλωνα, τόσο πιο πολύ πίστευα πως αναπτυσσόμουν σε βάρος κάποιου άλλου, ότι ανέπνεα το οξυγόνο του, ότι έτρωγα το φαγητό του, ότι έπαιρνα τους δικούς του πόντους όταν ψήλωνα. Ότι κάποια άλλη στο στήθος μαράζωνε για να μεγαλώνει το δικό μου. Έτσι ζούσα. Πνιγμένη από τη ζωή που έκλεβα από κάποιον που δεν μου έφταιγε σε τίποτα. Όταν άκουγα κάποιον ήχο το βράδυ, νόμιζα πως αυτός που τόσα χρόνια ζω σε βάρος του είχε τρυπώσει στο σπίτι να μου ζητήσει το λόγο. Δεν μιλούσα πολύ, δεν έτρωγα, ούτε νερό έπινα πολύ. Γενικά δεν έκανα τίποτα πολύ. Το πολύ ήταν κάτι το απαγορευμένο για μένα. Εκτός από ένα. Ερωτεύτηκα. Αυτό το έκανα πολύ. Ήταν περίπου πριν από 5 χρόνια, μόλις είχα πιάσει δουλειά στην τράπεζα που δουλεύω και αυτός ήταν υποδιευθυντής. Κοντός, με λίγη φαλάκρα, ψωμάκια και κυλίτσα. 35 με 2 παιδιά είχε ένα κόλο. Γεμάτο τρίχες και κυταρίτιδα. Είναι τυφλός. Έτσι δεν λένε, ο έρωτας. Ναι, είναι θεότυφλος, πιστέψτε με, δεν βλέπει την τύφλα του. Όταν τον κοιτούσα, ένιωθα χιλιάδες μυρμήγκια να τρέχουν στην πλάτη μου, να σκαρφαλώνουν στα βυζιά μου και να χάνονται. Χαμηλά στην κοιλιά μου, χιλιάδες μυρμήγκια που φορούσαν παπούτσια ποδοσφαίρου. Αυτό πάθαινα όταν τον έβλεπα. Μία μέρα που ήμουν στο κουζινάκι της τράπεζας και έβαζα καφέ, ήρθε κι αυτός να βάλει καφέ. Και ήμασταν μόνοι μας και βάζαμε καφέ. Και αυτός έβαλε το χέρι του στο μουνί μου. Συναντιόμαστε σε ένα ξενοδοχείο. Πήγαινα πάντα πριν από αυτό και τον περίμενα. Ξάπλωνα στο κρεβάτι και μόνο στη σκέψη του χεριού του έφτανα πολλές φορές. Και όταν ερχόταν και αυτός γινόταν το ίδιο. Έφτανα πολλές φορές. Και ένα βράδυ δεν ήρθε. Και την άλλη μέρα στη δουλειά δεν μου μίλησε. Ούτε την άλλη. Ούτε την άλλη. Με απέφευγε. Μία μέρα βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να του ζητήσω μία εξήγηση. Τελείωσε. Αυτό το που είχαμε, τελείωσε. Τι. Τέλος.
Ωραία, περάσαμε τώρα που είναι ακόμα ωραία. Τι, η παπάρια ήταν αργά, είχε ανοίξει την πόρτα και είχε φύγει. Εγώ πήγα στο κουζινάκι εκεί που πρώτη φορά έβαλε το χέρι του στο μουνί μου, πήρα μια κούπα και όπως έβαζα καφέ, ένιωσα πάλι εκείνα τα χιλιάδες μυρμήγκια να τρέχουν στην πλάτη μου. Αλλά αυτή τη φορά είχαν τεράστιες προβοσκίδες, τις είχαν καρφώσει στο δέρμα μου και ρουφούσαν το αίμα μου. Όταν το έπιαν όλο, άρχισαν να τρώνε το κρέας μου. Εκεί υποθύμησα. Έμεινα μία εβδομάδα στο κρεβάτι και ήμουν σίγουρη, το ορκίζομαι, πως δεν είχα σταγόνα αίμα και πως ένα μεγάλο κομμάτι να έλειπε από την πλάτη μου. Κλονισμό, το είπε ο γιατρός. Καθόμουν στο κρεβάτι, κοιτούσα το ταβάνι και προσπαθούσα να θυμηθώ το χέρι του, αλλά δεν είχα μουνί. Δεν είχα. Τότε θυμήθηκα. Πρέπει όπως λιποθύμησα στο κουζινάκι της τράπεζας στο μουνί μου να έπεσε στο πάτωμα. Και τώρα κάποιος που φτιάχνει καφέ μπορεί να το πατάει, χωρίς να το έχει καταλάβει, έλεγα μέσα μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω μόλις πάω στην τράπεζα είναι να ψάξω στο καλάθι με τα σκουπίδια για να το βρω. Και όσο σκεφτόμουν όλα αυτά, εκεί που με έπιανε το κάνω και με έπαιρνε ο ύπνος, άκουσα ένα θόρυβο και αμέσως σκέφτηκα, ήρθε. Ήρθε. Αυτός που τόσα χρόνια ζω σε βάρος του, ήρθε να μου ζητήσει πίσω αυτά που του είχα κλέψει. Τον άκουγα να πλησιάζει και ανάσα μου κοβόταν, τι θα του έλεγα. Μέσα στο σκοτάδι ένιωσα το σεντόνι να τραβιέται από πάνω μου. Ένα χέρι έκλεισε το στόμα μου και μία λάμα κόλλησε στο λαιμό μου. Κάλεσα να μου ρίχνει, κάτι πέθανε. Τράβηξα τον νυχτικό μου και με τη λάμα έκοψε την κοιλότα μου. Σου πετάξω τα μάτια έξω, μωρέ, θα σε τρελάνω στο πούτσο, ετοιμάσου να πεθάνει στο γαμίσι, μωρέ. Και εγώ σκεφτόμουν, καλά κάνει. Τόσο καιρό ζούσε βάρος του. Τον έβαλε μέσα και άρχισε να βογκάει στα αυτή μου. Εγώ σκεφτόμουν πώς. Αφού δεν έχω μονή, πού τον έχει βάλει. Άρχισε να δαγκώνει τα βυζιά μου και εγώ πόνεσα και φώναξα. Τι φωνάζεις, μωρή, γιατί θα σε πεθάνω εδώ, σου λέω. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά εκείνη τη στιγμή χάρηκα. Χάρηκα γιατί. Γιατί σκέφτηκα πως το μουνί μου πρέπει να είναι ακόμα στη θέση του. Και δεν ξέρω πώς, αλλά ξαφνικά άρχισα να φωνάζω «Γάμισε με, πέθανε με στο γαμίσι» πράγματα που ποτέ πριν δεν είχα το θάρρος ούτε καν να τα σκεφτώ, τώρα τα φώναζα. Τραβήχτηκε από πάνω μου η λάμα, του έπεσε από τα χέρια και εγώ συνέχισα να φωνάζω «Μην το πεις να σταματήσεις, έλα και τελείωσε το γαμίσι μου τώρα». Άρπαξα τη λάμα που είχε πέσει δίπλα μου και συνέχισα να φωνάζω «Γάμισε με, σου είπα». Ήμουν πραγματικά εκτός αυτού. Σηκώθηκα όρθια στο κρεβάτι, τον βούτυξα από τα μαλλιά και κόλλησα το κεφάλι του στο μουνί μου. Με έσπρωξε. Και έφυγε, προσπαθώντας να μαζέψει τα βρακιά του. Εγώ συνέχισα να φωνάζω, γύρνα πίσω και έλα να με γαμίσεις. Με άκουσες, κούνα τον κόλο σου και έλα να με γαμίσεις. Έφυγε και άφησε την πόρτα ανοιχτή. Εγώ έβαλα το χέρι μου στο μουνί μου και άρχισα να παίζω μαζί του. Μέχρι που έχισα και έχισα για πρώτη φορά και έχισα πολύ και τότε κατάλαβα ότι αυτό ήταν το πρώτο μου πολύ, το πιο μεγάλο μου πολύ. Εκείνη τη νύχτα ανακάλυψα το πολύ μουνί μου. Κατάλαβα πως εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, πως δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Ανάμεσα στα πόδια μου, πίσω από μια χούφτα τρίχες, έχω κρυμμένο ένα καλάσνικο. Είσαι πολύ μαλακισμένη, κορίτσι μου, είπα στον εαυτό μου τόσο καιρό. Δεν ξέρεις τι κουβαλάς πάνω σου. Εσύ έχεις το βιονικό μουνί. Και έχοντας αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, με πήρε ο ύπνος. Και ήταν σαν να είχα κοιμηθεί πρώτη φορά. Μετά από 29 χρόνια που η μάνα μου με ξεφορτώθηκε από τη συχαμένη κοιλιά της. Την άλλη μέρα ξύπνησα πριν χτυπήσει το ξεπινητήρι. Στη δουλειά πετούσα. Έκατσα στο γραφείο μου και το μουνί μου σημάδευε την πόρτα του μαλάκα. Τον έβλεπα να κάθεται πάνω στον τριχωτό, το γεμάτο κυταρίτιδα, κόλο του και να κοιτάζει ισολογισμού στην οθόνη του κομπιούτερ του. Α, τα δαχτυλάκια του. Θα πατούσαν τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο ή θα έξυναν το προγούλι του. Και να σκεφτείς ότι κάποτε αυτή η κίνησή του με ερέθιζε. Γύρω στις 12.30 όπλησα το μουνί μου, άνοιξα την πόρτα του και μπήκα στο γραφείο του. Βασουλούσε κάτι κουλουράκια και τα πνιγμένο στα ψίχουλα. Χαίρομαι που είσαι καλύτερα. Έβγαλα τη φούστα, κάθισα στην πολυθρόνα, άνοιξα τα πόδια και το σημάδεψα με το μουνί μου στο Δόξα Πατρί. Στην τρίτη ρητίδα που έκανε το κούτελό του εκεί που ενωνόταν με τη φαλάκρα του. Καθόλου. Κάβλωσα. Κάβλωσα πολύ. Άιτε, πού να τον ελληνό σου κόμμα και έλα να με καλύψεις. Δεν τον άφησα να μιλήσει άλλο, άνοιξα το φερμουάρ του και άρχισα να του τον παίζω. Με το άλλο μου χέρι έπιασα όσες τρίχες είχαν απομείνει στην κεφάλα του και τον κόλλησα στο μουνί μου. Και λίγο πριν φτάσει, λίγο πριν από αυτά τα χαζά του.
Ήμουν πιο γρήγορα, τραβήχτηκα και άρχισα να ντύνομαι. Τελείωσα. Εγώ όμως όχι. Ξέλισε κατά κόκκινος, σαν συγκαμμένος κόλλος. Τι κρίμα, του απάντησα και βγήκα από το γραφείο του. Την άλλη μέρα, του έκανα το ίδιο. Το ίδιο έκανα και την άλλη. Και την άλλη, για ένα μήνα περίπου, το έκανα το ίδιο πράγμα, πότε δεν έκανα το τρελαθεί. Και κάθε φορά, ήλπιζε πως θα τον άφηνα να τελειώσει, όμως όχι. Θα τα κρατούσε μέσα του και αυτά θα του έτρωγαν τις σάρκες. Έτσι θα με ξεχρέωνε που τόσο καιρό ζούσε σε βάρος μου. Σχεδόν ένα μήνα μετά ζήτησε μετάθεση και την πήρε. Κι εγώ πήρα τη θέση του. Ναι, μου έλειψε η αλήθεια στην αρχή, όταν έφυγε. Αλλά μετά... κοίταξα γύρω μου και ανακάλυψα πως υπάρχουν χιλιάδες άλλοι για να ταΐσουν το μνημείο μου, γιατί είναι πολύ πεινασμένο. Πεινασμένο και αγριεμένο, γιατί τώρα τελευταία ανακάλυψα πως υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που τόσα χρόνια ζουν σε βάρος μου, αναπνέουν το οξυγόνο μου, τρώνε το φαγητό μου, ψηλώνουν σε βάρος μου. Όλοι μου χρωστάνε, όλοι αυτοί που τόσα χρόνια με καταδίκασαν στο λίγο. Στο λίγο, σε όλα, μόλις τους βρω, τους σημαδεύω με το μνημείο και λίγο πριν τελειώσω τους πυροβολώ, τραβιέμαι, τους κόβω και τα κρατάνε μέσα τους. Και κάποια στιγμή, εκεί που βλέπουν τηλεόραση, εκεί που τρώνε πίτσα, αυτό θα εκραγεί και θα τους στείλει στο διάολο να κάνω παρέα στη μάνα μου. Και εδώ μέσα έχω ανακαλύψει περίπου που ζούμε σε βάρος μου. Μην το δείτε σαν απειλή, απλώς σαν προειδοποίηση. Ξέρετε κάτι, έχω πλύσει το μουνί μου. Όταν ήμουν μικρή, πιαζόμουν να μεγαλώσω. Για να γίνω μπιμπιμπο. Το πίστευα όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Ο κόσμος να χαλάσει, εγώ θα γίνω. Θα έχω ένα σπίτι ροζ, σαν και το δικό της, αυτοκίνητα, ρούχα, παπούτσια, ρόζα και τα δικά της. Και το σημαντικότερο απ' όλα, θα έχω ένα τζοντζόν. Αληθινό, δικό μου, μόνο για μένα. Να μπορώ να τον φιλάω όπως φιλούνται στα κανονικά. Θα έχω ένα τζοντζόν που θα έχει πουλάκι. Αυτός που είχα δεν είχε. Ούτε η μπιμπιμπό μου είχε. Είχα 7 μπιμπιμπό και 2 τζοντζόν, αλλά κανείς τους δεν είχε πουλάκι. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί καμιά κούκλα δεν έχει πουλάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πλακία είναι αυτή. Κλειδωνόμουν μέσα στο δωμάτιό μου και έβγαζα τα ρούχα μου. Έδινα και την κούκλα μου. Κοίταζα προσεκτικά μέσα στον καθρέφτη. Το σώμα μου και το σώμα της κούκλας ήταν ίδια. Και τα δύο είχαν λαιμό, είχαν μεμέ, είχαν ποπό, πόδια, όλα ίδια τα είχαν. Αλλά όταν έφτανε στο πουλάκι, έβρισκα το λάθος. Αδικία, μεγάλη αδικία έλεγα, σχεδόν έκλαιγα. Από πολύ μικρή είχα ανακαλύψει πόσο ωραίο είναι να παίζεις με το πουλάκι σου όταν βαριέσαι. Ή όταν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, καημένη μπιμπιμπο. Καημένη τζοντζόν. Να ξέρατε τι χάνετε που δεν έχετε πουλάκι. Και νόμιζα ότι μόνο οι δικές μου κούκλες είναι λατωματικές. Εκείνα τα Χριστούγεννα είχαμε πάει με τη μητέρα μου σε ένα κατάστημα παιχνιδιών για να μου πάρει την BB Bono στο κόμμα και τον John John ουρολόγο. Θυμάμαι, έκλεισα μέσα στο κατάστημα πάνω από 20 κούκλες για να βρω μια καλή. Η πολίτρια έμεινε κάγκελο, όπως και η μάνα μου όταν μ' άκουσα να λέω ψάχνω δυο κούκλες καλές γιατί όλες είναι λατωματικές. Καλέ, καμία κούκλα δεν έχει πλάκι. Εκείνο το βράδυ έκλαψα όσο δεν έχω κλάψει ποτέ άλλο. Με πραγματικά χοντρά νερούλα βαθύ. Έκλαψα πιο πολύ από τότε που είχα αποκεφαλίσει κατά λάθος το John John The King of the North που μου είχε κάνει τώρα παπά. Τι τρικτή ανακάλυψη.
κρέμιζε όλα τα όνειρα που είχα κάνει για το μέλλον. Αυτά που θα γίνομουν μπιγκιμπό. Και ξαφνικά σταμάτησα να κλαίω. Πολύ απλά βρήκα τη λύση στο όνειρό μου. Δεν άλλαξε. Όχι, όχι, όχι. Απλά το αποποιήθηκε λίγο. Όταν μεγαλώσω, θα γίνω μπιγκιμπό. Με πουλάκι. Αυτά σκεφτόμουν και έτρυπα το ζωντανό μου πουλάκι αυτή. Η γλυκιά χαρά, αυτό το ωραίο γαργαλιτό που νιώθεις χαμηλά στην κοιλίτσα σου όταν το... με κάνω να ξαναβρω το κέφι μου, να κάνω όνειρα για τη ζωή, θα γίνω ψηλή. Είμαι ξανθιά. Είσαι. Ξανθιά είμαι. Θα έχω πάντα ένα κάθασπρο χαμόγελο στα ροζ μου κοιλί και κάθε απόγευμα ο Τζον Τζον ο δικός μου, ο αληθινός αυτός με το πουλάκι θα έρχεται στο ροζ σπιτάκι μου να πει με τσάι φράουλα. Τι ευτυχία ήταν αυτή. Μεγάλωνα πολύ γρήγορα. Πρόωρα λέγαν όλοι μου πολύ πιο ψηλό από τα άλλα παιδάκια της ηλικίας μου, πολύ πιο έξυπνο. Και πάντοτε χαμογελαστό, όλοι με αγαπούσαν. Κανείς δεν μου χαλούσε χατήρι, ποτέ κανείς δεν με μάλωνε. Όλα τα αγοράκια κοκκινίζαν όταν μου μιλούσανε και με κοιτάζανε χαμηλά στα μεμέ μου. Και όλα, όλα προσπαθούσαν να δούνε το βρακάκι μου όταν χόρευα στα διαλύματα. Ναι. Γιατί χόρευα και τραγουδούσα πάρα πολύ. Είχα αποφασίσει ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω μπιμπιμπό χορεύτρια τραγουδίστρια. Και στο βιζό μου γρήγορα η φουστίτσα σκονόταν τα γορίκια κοιτάζανε και εμένα μ' άρεσε. Και οι φίλες μου ζηλεύανε. Αλλά σκασίλα μου. Κανένα αγοράκι δεν της παρέμβουσε. Και το σημαντικότερο απ' όλα, καμιά τους δεν είχε δει ένα ζωντανό πουλάκι. Εγώ όμως είχα δει. Πολλά. Όποιο αγοράκι μ' άρεσε, ήταν υποψήφιο να γίνει Τζον Τζον όταν μεγαλώσει. Πήγαινα μαζί του στην τουαλέτα και παίζαμε Angry Birds. Του δείχνα το δικό μου, μου δείχνε το δικό του. Έπιαναν το δικό μου. Έπιανα το δικό τους. Αχ, πολύ μου άρεσε αυτό. Το πιάσιμο εννοώ. Ένα μου είπε μια φορά ότι θέλει να με παντρευτεί και το ρώτησα αμέσως τι Τζον Τζον θα γίνεις όταν μεγαλώσει. Και μου λέει θα γίνω ποδοσφαιριστής, όχι Τζον Τζον. Ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτούμε. Έχει. Εγώ φταίω. Μια μέρα ο επιστάτης του σχολείου μας έπιασε με ένα αγοράκι στην τουαλέτα. Τα μάτια του καρφωθήκαν πάνω. Πότε δεν πίστευα ότι αυτό που έκανε ήταν κάτι κακό. Πότε. Αλλά τώρα, με τον τρόπο που κοίταζε ο επιστάτης, ένας φόβος που δεν ξέρω που ήταν εγκριμένος, αγγείλωνε όλο μου το κορμί. Ήταν ένας βρωμερός άνθρωπος, άσχημος και κακός. Όλα τα παιδιά ξέραν ότι αυτό είναι ο μεσημέρι. Εάν δεν κοιμηθεί το μεσημέρι, θα έρθει ο μεσημεράς, θα σε πάρει, θα σε πάει σπίτι του, θα σε τηγανίσει και θα σε πάρει. Εγώ δεν τα πίστευα αυτά. Αλλά τώρα, με τον τρόπο που κοίταζε ο επιστάτης, σχεδόν άκουγα το λάδι στο τηγάνι να τις τσιρίζει. Πουτάει το αγοράκι από τις φαβορίτες, το σηκώνει στον αέρα. Κολόπεδα, αυτά κάνετε εδώ. Τα ξέρει ο πατέρας σας αυτά. Έτσι, του είπε και το έριξε στη γωνία της τουαλέτας. Το αγοράκι έβαλε τα κλάματα. Μάζεψε τα βρακιά σου ψυχαμένο και σταμάτα να κλαψουρίζεις. Αν μου ορκιστείς ότι δεν θα το ξανακάνεις, δεν θα δω τίποτα σε κανένα. Εντάξει. Σου μιλάω, ε! Ορκίζομαι. Ορκίζομαι, του είπε το παιδάκι και μάζευε το παντελονάκι του. Τσακίσου τώρα και φύγε. Και τσιμουδιά. Εσύ όμως, μην το κουνήσεις. Και δεν το κούνησα. Και να ήθελα δεν μπορούσα. Έκλεισε την πόρτα και μείναμε μόνοι στην τουαλέτα με το μεσημέρα. Κανονικά, θα έπρεπε να τα πω όλα στον παπά σου για να καταλάβει τι πουτανάκι είσαι. Αλλά, αν μου ορκιστείς ότι δεν θα το ξανακάνεις, θα το ξεχάσω. Και δεν θα πω τίποτα σε κανένα. Μην κλαις. Από το καλό σου θέλω να σε προστατέψω από τα παλιότερα. Τέτοιο όμορφο κοριτσάκι δεν κάνει να κλαίει. Επιστάτης. Θες καραμελίτσα. Ο επιστάτης μύριζε πάντα σκόρπα. Μοίραζε στα παιδιά καραμέλες γάλακτος στα διαλύματα. Εμένα πάντα με κοίταζε περίεργα, ειδικά όταν χόρευα. Κάρφωνε τα μάτια του πάνω μου και στράβωνε το πηγούνι του. Μια φορά μου τα έχει χαϊδέψει και τα μαλλιά και μετά βρωμάγαν σκόρδο. Τι έχεις εδώ καλέ. Τίποτα. Τίποτα, είναι το πουλάκι μου.
Α, το πουλάκι σου. Είναι ένα άταρτο πουλάκι και εγώ θα του βάλω μυαλό. Και τότε κάτι παράξενο έπαθα. Τα μάτια μου κολλήσαν στις άκρες τους και τα αυτιά μου άρχισαν να βοήζουν. Ήθελα να φωνάξω, ήθελα να το βάλω στα πόδια, αλλά δεν μπορούσα. Είχα γίνει ένα μικρό μπαλάκι και κολύμπαγα μέσα στο σώμα μου και το νερό ήταν παγωμένο, ήταν πολύ παγωμένο. Ένιωθα τα δάχτυλά του πάνω μου, μέσα μου και η σκορδίλα του μέτσουζε σαν σίδερο αναμένο. Θες να δεις ένα πραγματικό πουλάκι? Και βέβαια θες. Σε ξέρω εγώ τι πουτανάκι είσαι και τι πουτανάρα θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Έτσι είπε και άνοιξε το παντελόνι του. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Άνοιξε το στόμα σου καλέ, άνοιξε το! Τώρα πια δεν κολύμπαγα. Βυθιζόμουν. Είχα πέσει σε μια τεράστια ρουφίχτρα και στροβιλίζονταν γύρω μου η βιβλίο χορεύτρια, τα ροζ φορεματάκια τη, ροζ αυτοκινητάκια, οι γρανίτες φράουλα. Το χειρότερο ήταν υποψήφιοι Τζον Τζον, όλοι είχαν το κεφάλι του μεσημεράκι, αντί για ένα ωραίο ζωντανό πουλάκι είχαν αυτό το απέσιο. Το ζυγαμένο πράγμα που έσπρωχνω με σήμερα στο στόμα μου, όλες οι BB-Bo με κοροϊδεύανε και μου λέγανε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω BB-Bo σκορδού. Και τότε χτύπησε το κουδούνι. Και δεν ξέρω πώς, σαν ένα χέρι να με βούτυξε από τη ρουφίχτρα που είχα πέσει λίγο πριν με εξαφανίσει. Ο μεσημεράς ανέβασε το παντελόνι του. Κουβέντα γι' αυτό. Κουβέντα. Κι εγώ δεν θα πω τίποτα για αυτά που κάνεις, αντί να πηγαίνεις στο μάθημά σου. Άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας και έφυγε. Και εμένα άνοιξε η μύτη μου. Τα αυτιά μου ποτέ δεν σταματήσαν να βουίζουν από τότε ποτέ. Κάθε βράδυ όταν πέφτω να κοιμηθώ ακούω αυτό το βουητό απ' τη ρουφίχτρα και κάθε βράδυ προσπαθώ να μην το αφήσω να με εξαφανίσει. 12 χρόνια πέρασαν, μεγάλωσα, BB-Bo δεν έγινα. Μασάω πάντα τσίκλα για να διώξω τη σκορδίλα και στη σκέψη και μόνο ενός Τζον Τζον με ζωντανό πουλάκι η μύτη μου ανοίγει. Η ζωή μου είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε Νέα Υόρκη, Μιλάνο, Παρίσι και Τόκιο. Πιο άνετα νιώθω στο αεροπλάνο παρά στο σπίτι μου, ταξιδεύω πάντα VIP class. Η ζωή μου. Κίτσα μου. Αν μου ζητούσατε να σας περιγράψω, θα σας έλεγα πως η ζωή μου είναι στιγμιότυπα ανάμεσα στα φλα... Μην πλησιάσει. Εδώ καλά. Κάνε κοντινό. Σφιχτό. Είναι μικρά σκοταδάκια ανάμεσα στα φλάς. Αυτό είναι. Δεφιλέ, φωτογραφίσεις, συνεντεύξεις, εξώφυλλα, γκλαμουρ πάρτι.
Κοίταζα προχθές την ατζέντα μου και εκπληκτή είδα πως για τα επόμενα 6,5 χρόνια δεν έχω άδεια ούτε για μισή ώρα. Έχω πραγματικά πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, δεν συμφωνείτε? Αλλά όταν διάλεξα αυτή τη δουλειά το ήξερα και έτσι δεν παραπονιέμαι. Να καθόλου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Εκτός από το να είμαι top model. Μπορεί να μην έχω πολύ ελεύθερο χρόνο για διακοπές. Μπορεί να μην κοιμάμαι όσο θα ήθελα. Αλλά ζω μέσα στην ομορφιά και αυτό τα αντισταθμίζει όλα. Οι φίλοι μου όλοι είναι εκδότες. Φωτογράφοι. Top model. Celebrities. Όλοι όμορφοι άνθρωποι. Όμορφοι. Η ασκήμια είναι κάτι που μπορεί να με τρελάνει. Μπορώ να αντέξω τα πάντα. Μπορώ να αντέξω να είμαι ακίνητη όλη μέρα. Να έτσι. Και να ψήνομαι κάτω από τους τεράστιους προβολείς. Για να γίνει μια φωτογράφηση. Αλλά η σκέψη και μόνο ενός άσχημου, ενός παραμορφωμένο από το λίπος κορμιό μπορεί να με τρελάνει. Μπορεί να με βγάλει εκτός αυτού, να με τρελάνει, να με κάνει να τρέμω και να υδρώνω σαν γουρούνι, να με κάνει να θέλω να σπάσω πράγματα, να θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Στον εαυτό μου. Κοντινό. Και μόνο που το λέω αυτά, βοηθούν τα αυτιά. Το τελευταίο καιρό. Όχι. Η ζωή μου είναι γεμάτη δυνατούς έρωτες. Ζω συνέχεια έντονα μεγάλα πάθη. Ξέρω πως αυτό σας ακούγεται κάπως περίεργο και σε καμία περίπτωση δεν λέω κάτι τέτοιο για να υπηρεχθώ. Όχι, το ξέρω. Απλώς, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ζεις, κινείσαι, αναπνέεις, νιώθεις, αγγίζεις τόση ομορφιά. Οι έρωτες και τα έντονα πάθη είναι κάτι το τελείως φυσικό. Η ομορφιά είναι η τροφή τους. Με αυτή ανθίζουν και με αυτή παίρνουν φωτιά. Έχετε δει ποτέ κανέναν άσχημο ερωτευμένο? Έχετε δει ποτέ κανέναν τέτοιον να τον αγαπάει κανείς? Όχι. Για τα ψέματα μην κοροϊδευόμαστε? Όχι. Το τελευταίο καιρό. Όχι. Όχι με ένα τυχερό κορίτσι που ζω και εργάζομαι και έχω κάνει τεράστια περιουσία μέσα σε αυτήν την απόλυτη ομορφιά που ζω. Ζω στην απόλυτη ομορφιά. 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 Τον τελευταίο καιρό βγαίνω με το Φάμπιο. Κόπερθον. Είναι Ιταλός. Τα κάσα, δηλαδή, είναι ζήκα από τα σύρια. Όχι, δεν τα. Και είναι και αυτός το μόντε, όπως και εγώ. Είναι ψηλός, καστανός, ξανθός. Σταρινιό δέρμα. Κατά πράσινα μάτια. Δυο τροπικά νησιά. Αυτό είναι τα μάτια. Όταν... Α! Φλαμιγκάκι. Μουργακό. Κουτσουνί. Είχε... Ακούτσουνα μου κοιτάει. Όταν με σφυγεί στην αγκαλιά του, μου λέει πάντα... Εγώ με μη σε σπάσω. Σε κάνω χίλια κομμάτια χωρίς να πεθαίνω. Βλέπετε, εγώ είμαι τόσο μικρό καμωμένη. Είμαι μόλις 47 κιλά. Κι αυτός είναι τόσο τέλεια ψήλος και δυνατό. Όταν με φυλάει, έχω πάντα τα μάτια ανοιχτά. Ακόμα κι όταν είναι μέσα μου και όταν τελειώνουμε έτσι κάνω, έχω πάντα τα μάτια ανοιχτά. Με τα μάτια ανοιχτά βλέπω τις πιο ωραίες εικόνες.
διευθυντή του πρακτορείου. Εδώ γνώρισα το Φάμπιο, κάθετο που μόντελ είχε αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασία με κάποιο πρακτορείο και ευτυχώ το δικό μου είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι τόσο όμορφοι. Είναι τόσο όμορφοι. Τόσο αγνό, τόσο καθαρό, τόσο όμορφο και είναι πάντα στη μόδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι το άσπρο θα είναι το χρώμα που θα χαρακτηρίσει τον αιώνα που ζούμε. Πολλά μοντέλα παίρνουν ναρκωτικά. Πίνουν κάτι άσπρα χαπάκια σε κάτι διάφανα πλαστικά ποτηράκια. Τα μοντέλα εδώ τα πίνουν. Κι εγώ πίνω πολλά. Είναι πολλές φορές δύσκολο. Είναι βαρύ το φορτίο, ζει συνέχεια στον κίνδυνο, μήπως όλη αυτή η ομορφιά που υπάρχει γύρω σου χαθεί. Μήπως γίνει κάποιο λάθος, μήπως ξαφνικά ξυπνήσεις και αντί για 47 κιλά να είσαι 100 και να είσαι κατεστραμμένος. Κανείς δεν αγαπάει, κανείς δεν θέλει στη δουλειά του, κανείς δεν θέλει για φίλο του έναν καταστραμμένο, κανεί. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, σε μένα δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ ότι γλίτωσα είμαι ένα τυχερό κορίτσι. Πιστεύετε στο Θεό? Τα πιστεύετε? Πολλές φορές, βράδυ κυρίως, όταν είμαι μόνος στο σπίτι και δεν αντέχω άλλο, και κλείσω τα μάτια, νιώθω κάπως έτσι. Πως είμαι χοντρή, καταστραμμένη, τελείως παραμορφωμένη, ίσως επειδή ήμουν έτσι μικρή, ήμουν ένα χοντρό, ένα καταστραμμένο, ένα τελείως παραμορφωμένο παιδί, έκανα συνέχεια με το συνέχεια. Είχα μία παράξενη αλλεργία, είχα αλλεργία σε μένα. Κοίταζα τον εαυτό μου και κοίταζα και τους γύρω μου και το αίμα μου κυτρίνιζε, γινόταν επίον. Και τα μνήχια μου μεγάλωναν και γινόντουσαν κοφτερά σαν ξηράφι. Και ήθελα να τους καρακώσω όλους! Όλους! Αλλά καρακουρεμένα! Πώς μου μια μέρα. Τελείωσε ξαφνικά. Κρακ. Ένα θαύμα έγινε. Κρακ! Και ξύπνησε έτσι όπως είμαι τώρα, ψηλή. 1,80. Λαμπερά μαλλιά και ένα κάτασπρο χαμόγελο. Σκεφτή μπουκίτσα. Είμαι ένα από τα 5 πιο επιτυχημένα top model σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο είχα εκατομμύρια θαυμαστές, εκατομμύρια κορίτσια που θέλουν, επιθυμούν, προσπαθούν να γίνουν σαν και εμένα. Κοιτάζω τον καθρέφτη μου και κοιτάζω και εμένα και πιστεύω. Υπάρχει Θεός, υπάρχει. Έχω όλες τις αποδείξεις. Έχω όσες αποδείξεις χρειάζονται. Υπάρχει Θεός, κοιτάξτε με και πιστέψτε. Κρακ. Κρακ. Υπάρχει Θεός. Σε ηλικία 6 ετών οι γονείς μου με έστειλαν εσωτερικό. Σε ένα πανάκριβο και σε χαμερό κολέγιο, στην πανάκριβο και σε χαμερή Ελβετία. Μυρίζει σοβαρά το τυρίλα. Ακούστε εκεί. Καταλογιώ να αυτοσταθείς. Ο πατέρας μου είναι αποκλειστής. Η μητέρα μου τρώει τα λεφτά του. Ο πατέρας μου πίστευε
πως πρέπει να αποκτήσω την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση έτσι ώστε όταν μεγαλώσω και γίνω άντρας, να έχω φορέσει στο κεφάλι μου όλες οι γνώσεις σχετικά με τα εφοπλιστικά. Η Αλεξανδρία Αίγιο που ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε για τα εφοπλιστικά και είχε τον τρόπο να σου τα φόρεσε καλά στο κεφάλι. Ένα βροχερό πρωί του Σεπτέμβρη, ο Μπάτλερ με ξύπνησε λέγοντάς μου πρέπει να βιαστώ, το αεροπλάνο δεν με περιμένει. Η αγαπημένη μου παραμάνα με έντυσε, με εκτένισε, τρίχα τα ξέφυγε γιατί χωρίστηκα. Και κατέβηκα στη σάλα και σερβιριζόταν το πρωινό. Ο παπάς διάβαζε Financial Times. Η μαμά μας όταν είχε κάτι χαπιάρια, έπινε σαφάρι. Αποχαιρέτησε αυτό το παπά, αρχίστηκε να μου πει. Φρόντισε όταν γυρίσεις η κεφάλα σου να είναι γεμάτη με εφοπλιστικά. Η μαμά με φίλησε στον αέρα, λέγοντάς μου να μην στεναχωριέμαι για τίποτα. Στη τσαντολά σου έχω βάλει μια χρυσή American Express. Αν νιώσεις δυσφορία, ξόδεψε μέχρι να σου περάσει. Το κολέγιο ήταν ένα τεράστιο παμπάλαιο κτίριο, με ένα καταπράσινο κήπο. Ένα χοντρό εκείρο με κάτι ροζ μαύρο στο δωμάτιό μου. Ξαπλώσαμε τα παπούτσια στην κρεβάτι και έμεινα να χαζεύω τα σκαλιστά γύψινα στο ταβάνι. Μετά από λίγο η πόρτα του δωματίου άνοιξε και διευθυντής του κολεγίου, ο Γκούσταβ Μπάλερ, πήγε μέσα. Τεράστιο. Κοντό τύπο και αυτό έτσι, αφήσει χοντρό, ροζ μαύρο, ένα στόμα που δεν είχε χείλη. Φορούσε τεράστια μυοπικά γυαλιά που χαράκωναν την κουρουνίσια μύτη του. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε... Να είσαι καλό παιδάκι αν θες να τα πάμε καλά. Άλλιως θα τα πάμε καλά. Όταν έφυγε από το δωμάτιο βάλα τα κλάματα και έτσι με πήρε ύπνος. Ξύπνησα από τη βαριά ανάσα του κυρίου Μπάλε. Ξύπνα! Είναι ώρα για το μπάνιο σου. Εδώ κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα γιατί αυτό το κολέγιο δεν είναι για βρωμόπαιδα. Και πήγα στο μπάνιο και μπήκα στην τεράστια μαρμάρινη μπανιέρα. Μετά από λίγο η πόρτα άνοιξε. Και μπήκε ο κύριος Μπάλ, με ένα κόκκινο μπουρνούζι. Και έβγαλε το μπουρνούζι του και μπήκε στη μπανιέρα. Εδώ κάνουμε μαζί πάλι. Προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Δεν θέλουμε να πνιγεί κανένα παιδάκι. Έχουμε το νου μας, όχι μόνο στην εκπαίδευσή σας. Τρέχεστε ασφαλά σας. Γιάννης ολόκληρος έπιαζε με έναν τεράστιο ρόζι υποπόταμο που τον πετάξαμε στη μανιέρα. Έλα! Να σου τρίψω την πλάκυλα! Έλα τώρα! Υπάκουσα. Και καθώς μου έτριβε την πλατούλα, το χέρι και το γυράδιλα, και τρίβε τον ποπό μου, ύστερα το πουλάκι μου, και ύστερα καθόλου δεν ξαναέτριψε την πλατούλα. Τώρα! Κάνε κι εσύ το ίδιο. Τρίψε με. Και πήρα το χεράκι μου και το έχω σε κάπου χαμηλά κατά τις πολλές κοιλιές που κάτι ψάχνει να βρει. Και το βρήκε, το βάλει στο χεράκι μου. Το πουλάκι μου. Βογκούσε και τα πολλά του μαγούλα τραντάζονταν. Έμεινα με τα χοντρά κομμάτια κλειστά όταν τα άνοιξε βγήκε από την πανιέρα και ολόκληρη κουζίνα από κόλλους που κουβαλούσε και ροτάλιζε. Του σκούπιζε εκείνα μια χνοδοτή πετσέτα. Κάθε Παρασκευή βράδυ ερχόταν στο δωμάτιό μου και πάντα γινόταν το ίδιο. Το υπόλοιπο είναι εύκολο να τα φανταστεί κανείς, ε. Κάτι άλλαξε μέσα. Γιατί την αλλαγή φταίει αυτό το κάθαρμα. Κύριε Σπάλτο. Αυτό τελειώνει. Μισώ τον εαυτό μου που δεν είχα τη δύναμη να το καταγγείλω. Να το κλείσουν μέσα ισόβια, να του κάνουν μια άλλη ισοβίστα στους πουλούς του κόλλου σε αυτό που μου έκανε. Αυτό τελειώνει. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Εδώ και 10 λεπτά σας έχω πεθάνει στην παρούπα. Τίποτα παρά αυτά δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς μου είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εγώ με το ζόρι τελείωσα είναι η εκλογή στην κοίηση. Αυτά μου αρέσει να λέω ιστορίες. Θα συνέχιζα, αλλά σκυλοβαρέθηκα. Πετύχατε σε κολομέρα, λέω καθόμουν εδώ, αλέω, ότι μαλακία μου κατέβει το κεφάλι. Η αλήθεια είναι ότι απλά μου αρέσουν οι άντρες. Έτσι απλά. Και αν είναι κάποιος από εσάς κρυπτοπρόεδρος να το βουλώσει και να ακούσει αυτό που λέω. Κανένα μυστήριο, κανένα παιδικό τραύμα, καμία μαλακία δεν έπαιξε ρόλο. Απλά μου αρέσουν οι άντρες. Μια μέρα πήγα να πρώτη γυμνασίου, έβλεπα ένα συμμαθητή μου στο βίντεο της 9,5 εβδομάδες. Ο συμμαθητής μου κόντευε να πάθει κεφαλικό με την Kim Basinger και εγώ τσατιζόμουν που η ταινία τελείωνε και ακόμα αυτός ο μαλάκας ο Μίκη Ρούρκ να μαζί στο κόλλο. Μεγάλη τσατίδα εκεί πέρα, αδικία λέγαμε από μέσα. Βέβαια δεν το πάω κανέναν, απλά όταν έφυγε συμμαθητής μου, εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Και το ανακάλυψα για να σου πω κάτι καθόλου άσχημα δεν ένιωσα. Αλήθεια, το σκαλάβωσα. Και δεν με κάνα στον αίσθητο. Με λούρα στο κερατάει.
ιδιαιτερότητα και θεώρησα ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, όπως το ύψος, ας πούμε. Η μόνη φορά που τρόμαξε είναι τότε που πήγα φαντάρος. Αυτή η φράση, αν δεν το έσαι στρατό, έγινε άντρα μου και βεταβάνεται. Δεν μου κάνω δηλαδή. Μου δίνα κανένα φάρμακο και ενώ κουστάρω τον παίζω, ακούσταρω τσαλί και δεν είμαστε με τα καλά. Μια που θα ράμε το τζέντο. Πέρα την τρίτη μέρα που κατατάχθηκα, καταρρίφθηκα να φυγεμήθηκα. Ο στρατός ήταν σαν σεξουαλική Disney για μένα. Διακοπές στην κουτσοδόρα και μετά έξω τα πληρωμένα. Εκεί γνώρισα και τον φίλο μου. Ήμασταν μαζί 5 χρόνια. Ήταν αυτό που λένε έρωτας με την πρώτη ματιά. Αυτό. Όταν απολυθήκαμε, μείναμε μαζί. Ήταν. Είναι. Ό,τι πιο πολύ μου είχα στη ζωή μου, ε. Και παραπάνω. Σαν να γεννήθηκα για να το συναντήσω. Όχι. Με λούραζε. Όμως μαζί του, πώς το λένε αυτό. Ένιωθα που είναι στο όλο να πω, στο σύμπαν, που είναι οι ψυχές και πήγαιναν και μετά η αποστολή, ας πούμε, και συναρχούντα, τι μαλακιά το Κινέζικο, δεν το θυμάμαι. Έκοψε τις πλεύρες του αυτός. Εδώ το μπήκε. Στην πανιέρα μας. Ήταν σαν μια στάλα γάλα μέσα στο. Σε μια κρούστα που έμαθα. Ο ηλίθιος ο πατέρας το έμαθε γι' αυτό και του είπε ότι είναι μια σιχαμερή πούστρα, ότι δεν το αξίζει να ζει. Και τον πίστεψε αυτός, βλάκας. Ήξερα ότι μου αρέσει να λέω ιστορίες. Όλο μου λέγε να βρω μια ωραία και πιστευτή ιστορία. Να πει στους δικούς του γιατί λέει αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πει τίποτα σε κανέναν. Ναι. Τη μαλακιά δεν είναι Κινέζη και εγώ την πιστεύω. Ποτέ δεν το φτιάξα. Αυτή την ωραία ιστορία. Σαν σήμερα πάνε 2 χρόνια. Από τότε που τον βρήκα στην μπανιέρα. Και δίπλα του ένα σημείωμα. Βρες κάτι ωραίο και πιστευτό για να πεις. 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 Ακόμα το ψάχνω. Ακόμα ψάχνω μια ώρα.